Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Makeup Mystery. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι κάτι που πάρα πολύ περιμένατε. Γενικά λαμβάνω συνέχεια και σχόλια και μηνύματα που μου λένε να αναλύσω το θέμα της χαμένης Ατλαντίδας. Όπως και με κάθε θέμα που είναι της πιο ιστορικού, να το πω χαρακτήρα, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ώστε ακόμα και να μην έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω και για το τι ήταν η Ατλαντίδα κτλ. Να καταλάβετε άνετα το βίντεο, να μην έχετε κανένα θέμα. Πρωτού μπούμε στην υπόθεση, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Προφανώς δεν είμαι ούτε ιστορικός, δεν είμαι ούτε αρχαιολόγος, ούτε δημοσιογράφος. Ό,τι πληροφορία έχω βρει είναι από το ίντερνετ και έτσι προφανώς, όπως σε κάθε Makeup Mystery, φρόντισα όσο μπορώ να είναι αληθή όλα όσα θα παρουσιάσω. Οπότε αυτά και χωρίς κάτι παραπάνω, πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για τη χαμένη Ατλαντίδα. Ξεκινώντας λοιπόν την υπόθεση, θα πάμε στο 360 π.Χ., όπου έγινε και η πρώτη αναφορά στην Ατλαντίδα, ή τουλάχιστον η πρώτη αναφορά με βάση τα όσα γνωρίζουμε. Ο πρώτος που μίλησε για το νησί ήταν ο γνωστός σε όλους μας, φαντάζομαι, φιλόσοφος Πλάτωνας, ο οποίος ανέφερε την Ατλαντίδα στους διαλόγους Τίμεως και Κριτίας. Στους διαλόγους τώρα αυτούς συνομιλούν τέσσερα πρόσωπα, ο Τίμεως και ο Σοκράτης που είναι φιλόσοφοι, μαζί με τον Κριτία και τον Ερμοκράτη που είναι πολιτικοί. Ο Πλάτωνας είχε γράψει πρώτα τον Τίμεο και μετά τον Κριτία, τον οποίο Κριτία κιόλας δεν τελείωσε ποτέ για κάποιο λόγο, ή τουλάχιστον ακόμα και να τον τελείωσε δεν έχουμε βρει το τέλος του διαλόγου αυτού. Φημολογείται μάλιστα πως ο Πλάτωνας είχε σκοπό να γράψει και έναν τρίτο διάλογο, τον Ερμοκράτη, κάτι που όμως είτε δεν έγινε ποτέ, είτε ούτε αυτό το έχουμε βρει ακόμα. Τέλος πάντων, στους διαλόγους αυτούς, ο μόνος που αναφέρει περί της Ατλαντίδας ήταν ο Κριτίας και μάλιστα παίχτηκε και λίγο σπασμένο τηλέφωνο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κριτία, ο ίδιος είχε ακούσει για την Ατλαντίδα από τον παππού του, ο οποίος παππούς του το άκουσε από τον Σόλωνα. Ο Σόλωνας τώρα θεωρείται ουσιαστικά ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, ήταν φιλόσοφος αλλά και νομοθέτης και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κριτία είχε ακούσει για την Ατλαντίδα από έναν Αιγύπτιο ιερέα και σύμφωνα με αυτόν τον Αιγύπτιο ιερέα τα όλα όσα ανέφερε για την Ατλαντίδα είχαν γίνει 9.000 χρόνια πριν. Η Ατλαντίδα περιγράφεται ως ένα νησί ή καλύτερα ως μία ήπειρος θα έλεγα που βρίσκεται πέρα από τις Ηράκλειες Θύλες και είναι μεγαλύτερη από τη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία μαζί. Έχει επικρατήσει πως με τον όρο Ηράκλειες Θύλες ο Πλάτωνας εννοούσε μάλλον τα στενά του Γιβραλτάρ, ωστόσο από ό,τι κατάλαβα αυτό είναι μια θεωρία, θα δείτε και παρακάτω πως ο καθένας λέει πως οι Ηράκλειες Θύλες βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος. Πάντως η Ατλαντίδα αποτελούνταν από πάρα πολλούς λόφους και δίπλα στη θάλασσα υπήρχε μια πεδιάδα που χαρακτηρίζεται ως η ωραιότερη και η πιο έφορη πεδιάδα σε όλο τον κόσμο. Στο νησί υπήρχε επίσης σπάνια άγρια ζωή, καθώς και πολύ μεγάλος ορυκτός πλούτος με χρυσό, ασίμι και γενικά χαρακτηρίζεται πάρα πολύ ως το ιδανικό μέρος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, όταν οι θεοί είχαν διαιρέσει τη γη, την Ατλαντίδα την έδωσαν στο Ποσειδώνα και μάλιστα σε έναν από τους λόφους της Ατλαντίδας ήταν η Κλητό, που ήταν η γυναίκα με την οποία είχε ερωτευτεί ο Ποσειδώνας και κάνανε 10 παιδιά. Ένα από αυτά τα 10 παιδιά ήταν ο Άτλαντας, ο οποίος ήταν βασιλιάς όχι μόνο του νησιού, αλλά και γενικότερα όλου του Ατλαντικού ωκεανού. Στο λόφο αυτό που ζούσε η Κλητό, φυσικά είχαν χτίσει ένα ναό για τον Ποσειδώνα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ επιβλητικός και είχε και ένα χρυσό αγαλμά του. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω πριν είναι πως γενικά η Ατλαντίδα σαν νησί είχε πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Ήταν κάπως σαν στόχο, σκεφτείτε το. Ουσιαστικά είχε κυκλικές ζώνες στεριάς και θάλασσας αναλάξ και ένα κανάλι το οποίο εκτείνονταν στο κέντρο του. Η Ατλαντίδα είχε μοιραστεί σε 10 βασιλικούς οίκους και είχε τεράστια δύναμη, με τους βασιλιάδες της να εξουσιάζουν και άλλες χώρες του Παθμού, όπως η Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και η Ευρώπη μέχρι τη σημερινή Ιταλία. Εκτός από τεράστια στρατιωτική ισχύ, οι κάτοικοι της Ατλαντίδας είχαν και πολύ λαμπρό πολιτισμό, καθώς είχαν χτίσει πάρα πολλούς ναούς και πάρα πολύ όμορφα παλάτια. Επιπλέον, για να ενώσουν αυτές τις κυκλικές ζώνες στεριάς, ας πούμε, μεταξύ τους, είχαν κάνει διάφορες γέφυρες, τούνελ, καθώς και τείχη γύρω τους με πύργους για να τα φρουρήσουν. Μιλώντας τώρα για το λαό της Ατλαντίδας, να πω πως συνεχώς γίνονταν όλο και πιο δυνατοί, μάλιστα λόγω του ότι ο πατέρας τους, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ο Ποσειδώνας, συχνά τους χαρακτήριζαν όλους εκεί πέρα οι μύθεους. Σιγά σιγά όμως αυτό τους έκανε άπλιστους. Όπως είπα, μιλάμε για ένα νησί το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ήταν από μόνο του πολύ μεγάλο και είχε υποδουλώσει και πόσες άλλες χώρες. Οπότε είχαν φτάσει σε μια φάση οι κάτοικοι, ο λαός μάλλον της Ατλαντίδας, να θεωρούν πως είναι ανίκητοι. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ατλαντίδα είχε προσπαθήσει να υποτάξει και την Ελλάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε, γιατί η Αθήνα όχι απλά κατάφερε να νικήσει τους εισβολείς,
αλλά δημιούργησε και συμμαχία με τις άλλες χώρες, απελευθερώνοντας όλες τις χώρες που είχε υποδηλώσει η Ατλαντίδα. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα εκεί που είχε full δύναμη η Ατλαντίδα έγινε ανάπλαστη και χάσαν όλη τη δύναμή τους. Το τελευταίο που ανέφερε ο Κρητίας είναι πως ύστερα από αρκετό καιρό ξέσπασαν στην Ατλαντίδα δυνατοί σεισμοί και πλημμύρες, οι οποίες μέσα σε ένα μερόνυχτο κατάπιαν ολόκληρο το νησί. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, στην περιοχή όπου βρίσκονταν η Ατλαντίδα, η θάλασσα γενικά είναι αδιάβατη, καθώς το νησί εκείνη την εποχή τουλάχιστον ήταν βυθισμένο ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είχε προκαλέσει έτσι πολλά λασπόνερα κτλ. Οπότε προφανώς δεν ήταν εύκολο να περάσεις πάνω από το λασπόνερο. Κάπως έτσι λοιπόν ένα νησί το οποίο είχε τεράστιο πολιτισμό, πλούτο και φυσικά ισχύ, χάθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Φυσικά το βασικό ερώτημα που προκύπτει από όλα όσα είπα είναι το αν υπήρχε πράγματι Ατλαντίδα και φυσικά το πού μπορεί να βρίσκεται. Διάβασα πως αποτελεί όχι μόνο μία από τις πιο γνωστές, αλλά και μία από τις πιο παλιές θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν. Και γενικά, για τον ίδιο τον Πλάτωνα δεν ξέρουμε αν πράγματι το πίστευε ή όχι. Δεν ξέρουμε επίσης αν όντως το άκουσε από στόμα σε στόμα ή αν απλά το επινόησε ο ίδιος. Αλλά θα επανέλθουμε και πιο μετά σε αυτή τη θεωρία. Κάτι που γνωρίζουμε στα σίγουρα είναι πως ο Κράντορ, ο οποίος ήταν και αυτός φιλόσοφος και έτσι θεωρείται ο πρώτος σχολιαστής του Πλάτωνα, πίστευε πως η Ατλαντίδα όντως υπήρχε. Ένας επίσης σπουδαίος φιλόσοφος, ο οποίος μάλιστα ήταν και μαθητής του Πλάτωνα επί 20 χρόνια και δεν πιστεύει καθόλου τα περί της Ατλαντίδας, ας πούμε, ήταν ο Αριστοτέλης. Μιλώντας μάλιστα σχετικά με την Ατλαντίδα, είχε αναφέρει πως θαυμάζει την ικανότητα του Πλάτωνα να δημιουργεί μόνος του ιστορίες και να τις θερματίζει. Ο Αριστοτέλης επίσης παρατήρησε ομοιότητες ανάμεσα στους διαλόγους του Πλάτωνα για την Ατλαντίδα και σε ορισμένες αφηγήσεις του Ομήρου. Πάντως, όπως και να έχει, από ό,τι διάβασα, η Ατλαντίδα ήταν ένα θέμα το οποίο δεν πολύ συζητούσαν τότε, αλλά όσοι το συζητούσαν είχαν εντελώς διαφορετικές απόψεις, ήταν διχασμένοι για το αν πράγματι υπήρχε, αν δεν υπήρχε και για το που βρίσκονταν, όπως δηλαδή τα πράγματα είναι και σήμερα. Ο ιστορικός Πλούταρχος πάντως όχι απλά πίστευε στην Ατλαντίδα, αλλά είχε αναφέρει και τα ονόματα των Αιγύπτιων ιερέων που είχαν πει στο Σόλωνα για το νησί, κάτι που ο Πλάτωνας δεν είχε κάνει. Αυτό καθιστά λίγο πιο πιστευτή, να το πω, την ιστορία της Ατλαντίδας, καθώς φαίνεται να είχε και ο Πλούταρχος πρόσβαση σε πληροφορίες γι' αυτήν. Αφού έχουμε πει έτσι κάποια βασικά πράγματα για την Ατλαντίδα, ήρθε η ώρα να πάμε στις θεωρίες που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λέω να ξεκινήσουμε με μια θεωρία που δεν εξηγεί το που βρίσκονταν η Ατλαντίδα, αλλά το πώς βυθίστηκε. Βέβαια, το εξηγεί είναι μια πάρα πολύ ισχυρή λέξη και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι φυσικά η αγαπημένη μου θεωρία σε κάθε τέτοιο make-up mystery και νομίζω πλέον έχει γίνει και η δική σας αγαπημένη θεωρία, γιατί νιώθω ότι σε κάθε μυστήριο που αναλύουμε θα υπάρχει και μια θεωρία που λέει πως το έκαναν οι εξωγήινοι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία, η Ατλαντίδα, όπως είπα και προηγουμένως, εξελίσσονταν πάρα πολύ γρήγορα σαν νησί και σαν πολιτισμός. Και παρά την ήττα που είχε με τους Έλληνες, ας πούμε, εξακολουθούσε να ήταν ένας λαός με πάρα πολύ πλούτο, που ήταν πολύ προηγμένοι στη τεχνολογία, στον πολιτισμό κλπ. Για τον λόγο αυτό, οι εξωγήινοι είχαν αρχίσει να ανησυχούν και έβλεπαν ξαφνικά την Ατλαντίδα ως μια πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Οπότε, τι έκαναν οι εξωγήινοι? Όταν είδαν έτσι πως η Ατλαντίδα είχε την ήττα από τους Έλληνες, που προφανώς τους είχε αποσυντονίσει λίγο από εκεί που νικούσαν, ξαφνικά έχασαν, βρήκαν την ευκαιρία οι εξωγήινοι να βυθίσουν το νησί, καθώς οι κάτοικοι του νησιού παραείχαν δύναμη. Η θεωρία αυτή φυσικά είναι που λέω θεωρία ανοιχτού μυαλού. Και εντάξει, ξέρω πως είναι τραβηγμένη, αλλά πραγματικά λατρεύω το ότι σε κάθε μυστήριο κάπως θα βρουν τρόπο να βάλουν και τους εξωγήινους μέσα. Εντάξει, εμένα με ξέρετε, πιστεύω γενικά στους εξωγήινους, αλλά δεν πιστεύω πως αυτοί βύθισαν την Ατλαντίδα. Ωστόσο, είναι μια θεωρία που έτσι τη βλέπω αρκετά, οπότε σκέφτηκα να την αναφέρω. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εξωγήινους, να πω πως υπάρχει και μια άλλη θεωρία που έτσι είναι πάλι εξωγήινους, αλλά πάει κόντρα στην προηγούμενη που ανέφερα. Σύμφωνα με την οποία στην Ατλαντίδα ζούσαν εξωγήινοι, γι' αυτό κιόλας ήταν έτσι ένας τόσο προηγμένος λαός. Λένε μάλιστα πως ο μέσος όρος ηλικίας στο νησί ήταν τα 800 χρόνια. Και αλλού διάβασα πως ίσως η Ατλαντίδα να ήταν μια αποικία των εξωγήινων στον Άρη. Νομίζω από ένα σημείο και μετά μπορεί απλά ο καθένας να βγει, να πει ό,τι θέλει και να το βαφτίσει θεωρία για την Ατλαντίδα, αλλά ξαναλέω, μου φαίνονται τόσο τραβηγμένες και τόσο αστείες αυτές τις θεωρίες που ήθελα πάρα πολύ να τις αναφέρω. Τη δεύτερη τώρα και επίσης ανοιχτού μυαλού θεωρία θα σας δώσω λίγο χρόνο να τη μαντέψετε και αν είστε καιρό στο κανάλι μου νομίζω θα τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, με βάση το όσο ξέρουμε, η Ατλαντίδα ουσιαστικά ήταν ένα νησί που από τη μία μέρα στην άλλη
το κατάπιε η γη, το κατάπιε η θάλασσα. Ποιο μέρος λοιπόν στη γη θα μπορούσε σύμφωνα με όσα ξέρουμε και σύμφωνα με τις θεωρίες που έχουμε πει να καταπιεί ένα νησί από τη μία μέρα στην άλλη? Αυτή είναι η ερώτηση και η απάντηση είναι φυσικά το τρίγωνο των Βερμούδων. Αν δεν έχετε δει το βίντεο σχετικά με το τρίγωνο των Βερμούδων, θα σας το αφήσω από πάνω, αλλά γενικότερα είναι αρκετά έτσι σύνηθες όταν κάποιος πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, κουλουπού κουλουπού, να προσπαθεί να βρει συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στη μία θεωρία και στην άλλη. Οπότε αυτοί που πιστεύουν πως κάτι υπάρχει όντως στο τρίγωνο των Βερμούδων, είτε αυτό είναι σκουλικότρυπα, είτε αυτό είναι κάτι ηλεκτρομαγνητικό, είτε εξωγήινη, τα έχω αναλύσει όλα στο βίντεο που θα είναι κάπου εδώ πάνω. Πιστεύουν πως θα μπορούσε η Ατλαντίδα πράγματι να βρίσκεται εκεί πέρα και γι' αυτό το λόγο έτσι να την κατάπιε η θάλασσα από τη μια στιγμή στην άλλη. Όσο το έψαξα πάντως δεν βρήκα κάποια έτσι απόδειξη να το πω πως η Ατλαντίδα ίσως υπήρχε εκεί πέρα. Οπότε ναι, δεν ξέρω, ήταν απλά έτσι μια ενδιαφέρουσα θεωρία που είπα να την αναφέρω. Τέλος πάντων, νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτές τις θεωρίες και να πάμε στις πιο έτσι πραγματικές, να το πω, θεωρίες, αυτές που είναι κάπως πιο λογικές από τις προηγούμενες. Στο ερώτημα του πού μπορεί να βρίσκεται η Ατλαντίδα, ο ιστορικός Charles Oster απάντησε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστό. Είπε, διάλεξε ένα τυχαίο σημείο στο χάρτη και σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει πως η Ατλαντίδα βρίσκονταν εκεί. Και πραγματικά νομίζω τα είπε όλα, γιατί ειλικρινά υπάρχουν θεωρίες πως η Ατλαντίδα υπήρχε παντού. Καθώς με το Ηράκλειες Θήλες δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοούσε ο Πλάτωνας, από ένα σημείο και μετά ο κάθε ένας απλά το μεταφράζει όπως θέλει. Σύμφωνα με μια λίστα που βρήκα, πιθανές τοποθεσίες της Ατλαντίδας είναι η Πάρος, η Σαντορίνη, η Ελίκη που είναι μια αρχαία πόλη στην Αχαΐα, η Αίγυπτος και γενικότερα η Βόρεια Αφρική, η Κρήτη, η Κύπρος, η Σαρδινία, η Μάλτα, η Τουρκία, η Τρία, η Ανδαλουσία, το Μαρόκο, η Ισπανία, τα Κανάρια νησιά, τα νησιά Αζόρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Αμερική, η Ανταρκτική και φυσικά διάφορες θάλασσες που λένε ότι εκεί βυθίστηκε η Ατλαντίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως μιλάμε για άπειρες θεωρίες συνωμοσίας και προφανώς δεν μπορώ να τις αναφέρω όλες στο βίντεο. Άλλοι λένε μάλιστα πως η Ατλαντίδα ήταν μια εντελώς ξεχωριστή ήπειρος, η οποία είναι βυθισμένη κάπου στον Ατλαντικό ωκεανό. Σχετικά πάντως με τις θεωρίες που λένε ότι η Ατλαντίδα βρίσκονταν κάπου στην Ελλάδα, λένε πως οι Ηράκλειες Θήλες μπορεί να ήταν τα μεγάλα βουνά που υπάρχουν στον κόλπο της Λακωνίας στην Πελοπόννησο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη θεωρία, σύμφωνα με την οποία η Ατλαντίδα ίσως είναι η σημερινή Ανταρκτική. Η θεωρία αυτή ξεκίνησε από έναν άντρα, τον Charles Hapgood, σύμφωνα με τον οποίο πριν από 12.000 χρόνια περίπου μετατοπίστηκε ο φλοιός της γης και η ήπειρος που ξέρουμε τώρα σαν Ανταρκτική ήταν σε εντελώς άλλο μέρος, με πολύ καλύτερο κλίμα φυσικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, μπορεί αυτό το μέρος να ήταν η Ατλαντίδα. Ο Hapgood λοιπόν επέμενε πως η Ανταρκτική πριν από τη μετατόπιση είναι η πραγματική Ατλαντίδα και πως ο λόγος που δεν την έχουμε βρει ακόμα είναι φυσικά γιατί καλύπτεται από τον πάγο. Η θεωρία βέβαια αυτή, αν και είναι έτσι σχετικά γνωστή, δεν είναι καθόλου αποδεκτή από τους επιστήμονες, καθώς πάει αντίθετα στα όσα ξέρουμε για τις τεκτονικές πλάκες. Οι γνώσεις της επιστήμης πάνω σε αυτό λένε πως αποκλείεται να έχει μετατοπιστεί ο φλοιός της γης, είναι κάτι αδύνατο. Από ό,τι διάβασα όταν πρωτοβγήκε αυτή η θεωρία του Hapgood, δεν ξέραμε ακόμα πολλά πράγματα, ούτε για τις τεκτονικές πλάκες, ούτε για το πώς λειτουργεί γενικά η γη, αλλά πλέον η επιστημονική κοινότητα έχει καταρρύψει τη θεωρία αυτή και γενικότερα βασικά την όλη θεωρία έτσι με τη μετατόπιση του φλοιού. Η επόμενη θεωρία που είναι έτσι νομίζω η πιο γνωστή στη χώρα μας και αγαπημένη πολλών είναι πως η Ατλαντίδα είναι η Σαντορίνη. Λένε πως οι περιγραφές της Ατλαντίδας θυμίζουν πολύ την αρχαία Θήρα, προτού γίνει η έκρηξη του ηφαιστείου. Δυστυχώς μετά από έρευνες που έγιναν στην περιοχή κατέληξαν στο ότι λόγω της ηφαιστειακής έκρηξης που έχει προηγηθεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε έτσι στοιχεία, να το πω, της Ατλαντίδας στο βυθό της Σαντορίνης. Μιλώντας τώρα για εκρήξεις, πάμε λίγο σε κάτι σχετικό άσχετο, στο μινωικό πολιτισμό, που όπως φαντάζομαι θα θυμάστε περισσότεροι, βρίσκονταν στην Κρήτη και κατά πολλούς ιστορικούς το ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι αυτό που ευθύνεται για την καταστροφή τους. Λένε πως περίπου το 1600 π.Χ. είχε γίνει μια έκρηξη, η οποία ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε σεισμούς και τσουνάμι που κατέστρεψαν έτσι το μινωικό πολιτισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία
θεωρία, ο Πλάτωνας μπορεί να αναφέρεται στο μινωικό πολιτισμό όταν έλεγε έτσι για το λαό της Ατλαντίδας, μιας και πράγματι ήταν πάρα πολύ προηγμένοι και κατήχαν δύναμη. Και εντάξει, ίσως και ο Πλάτωνας να υπερέβαλε λίγο σε κάνα δύο πράγματα. Κάτι που ας πούμε υποστηρίζει αυτή τη θεωρία είναι και μια τοιχογραφία η οποία είχε βρεθεί στο κρατήρι της Σαντορίνης και είναι αυτή που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Ουσιαστικά, αν δείτε, το νερό γύρω-γύρω από το νησάκι θυμίζει κάπως την Ατλαντίδα και ορισμένοι υποστηρίζουν πως πριν την έκρηξη η Σαντορίνη είχε πράγματι κυκλικές ζώνες θεριάς και θάλασσας, όπως είπαμε πως ήταν και η Ατλαντίδα. Η θεωρία πως η Σαντορίνη είναι η Ατλαντίδα είναι σίγουρα από τις πιο γνωστές, με πάρα πολλούς να την πιστεύουν. Η τελευταία θεωρία λέει πως ο Πλάτωνας τα έβγαλε όλα από το μυαλό του, ή αν όχι όλα τα περισσότερα. Ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό ο Κρητής και ο Τίμιος να υπήρχαν όντως σαν ιστορικά πρόσωπα, να το πω, οι διάλογοι μεταξύ τους μπορεί να μην έγιναν ποτέ, αλλά να τους έπλασε ο Πλάτωνας έτσι ώστε να διδάξει ένα μάθημα. Ουσιαστικά μπορεί ο Πλάτωνας μέσω της όλης ιστορίας να ήθελε να μιλήσει για το πως μια τόσο ισχυρή ήπειρος, με δύναμη, με πολιτισμό κτλ. Καταστράφηκε λόγω της απληστίας και της αλαζονίας. Μάλιστα, πολλοί συγκρίνουν την ιστορία της Ατλαντίδας με αυτή του Ικάρου, που αν θυμάστε, ο πατέρας του είχε πει να μην πλησιάσει κοντά στον ήλιο, γιατί θα λιώσουν τα φτερά του. Και προφανώς ο Ίκαρος δεν τον άκουσε, είχε τυφλωθεί, να το πω, από την ικανότητά του να πετάει, πέταξε κοντά στον ήλιο και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Νομίζω καταλαβαίνετε κατευθείαν την ομοιότητα που έχει η ιστορία αυτή με την ιστορία της Ατλαντίδας. Κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσω είναι πως σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όπως είπα και στην αρχή, η Ατλαντίδα υπήρχε περίπου 9.000 χρόνια πριν από τον ίδιο και η ιστορία ταξίδευε από στόμα σε στόμα. Ωστόσο, η μόνη αναφορά που έχουμε στο νησί αυτό, από τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, είναι από τον ίδιο τον Πλάτωνα. Διάβασα επιπλέον πως κρίνοντας από τη γεωλογία καθώς και από τις τεκτονικές πλάκες της γης, θα ήταν αδύνατο να υπάρχει Ατλαντίδα, γιατί πολύ απλά δεν θα είχε μέρος να το πω να βυθιστεί. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχαιολόγος Ken Feather αναφέρει πως την εποχή που ο Πλάτωνας τοποθετεί την Ατλαντίδα, θα ήταν αδύνατο να ναυαγήσει μια τόσο μεγάλη χερσαία επιφάνεια. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε και άτομα τα οποία πιστεύουν πως σίγουρα υπήρχε Ατλαντίδα, όπως ας πούμε ο πολιτικός Ιγνάτιος Ντόνελι, που μάλιστα είπε πως πάρα πολύ σύντομα θα βρούμε αποδείξεις αυτής της βυθισμένης πόλης. Ωστόσο, το σύντομα το είπε το 1882 και το σύντομα ακόμα δεν έχει έρθει γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει καμία απόδειξη της Ατλαντίδας. Οπότε, ναι, κρατήστε το όπως θέλετε αυτό. Πριν κλείσω το βίντεο, να πω πως για κάποιους θεωρείται προφανές πως όλη η ιστορία ήταν απλά μια επινόηση του Πλάτωνα. Άλλοι είναι πεπισμένοι ότι βρίσκονταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη γη ή εκτός της γης, αν πιστέψουμε τη θεωρία με τους εξωγήινους. Ενώ υπάρχουν και άτομα που θεωρούν πως η όλη φάση με την Ατλαντίδα αποτελεί ένα μυστήριο που ακόμα είναι άλυτο. Αν το έχετε προσέξει, κατά καιρούς βγαίνουν άτομα που παρουσιάζουν δικές τους νέες θεωρίες για το πού μπορεί να είναι η Ατλαντίδα με δικές τους αποδείξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως το 2009 βρέθηκαν στο Google Earth κάτι γραμμές πάνω στη θάλασσα που έμοιαζαν με δρόμους κοντά περίπου στα Κανάρια νησιά και λένε πως «Α, νάτι, εδώ ήταν η Ατλαντίδα». Σύντομα όμως η Google ξεκαθάρισε πως οι γραμμές αυτές ήταν η πορεία ενός πλοίου που έκανε μετρήσεις στο βυθό με σόναρ, ακόμα και να έλεγε ψέματα για κάποιο λόγο η Google, ας πούμε, όπως θα ήθελα να πούνε πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Το μοτίβο, να το πω, ήταν τόσο μεγάλο που αποκλείεται να αποτελούσε οδικό δίκτυο ενός αρχαίου πολιτισμού. Αυτά λοιπόν ήταν όλα για το σημερινό βίντεο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας. Προσωπικά, όπως το είπα και πριν, δεν είμαι ούτε ιστορικός ούτε αρχαιολόγος, αλλά από τα όσα διάβασα θεωρώ πως δεν έχουμε αρκετές αποδείξεις ότι υπάρχει Ατλαντίδα. Δηλαδή, κλείνω περισσότερο στο ότι μάλλον ήταν απλά μια επινόηση του Πλάτωνα για να διδάξει, ας πούμε, κάτι. Ωστόσο, η θεωρία που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή της Σαντορίνης και μακάρι να ισχύει, γιατί δεν ξέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα το μυστήριο της Ατλαντίδας. Να πω εντωμεταξύ πως online βρήκα πολύ λιγότερες πληροφορίες από ό,τι περίμενα ότι θα έβρισκα. Δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι θα έχει πιο πολλές πηγές, πιο πολλά περίεργα πράγματα για την Ατλαντίδα, αν κρίνουμε από το πόσο διάσημο είναι το μυστήριο. Ωστόσο, δεν είχε τόσα. Όσο έψαχνα εντωμεταξύ έτσι θεωρίες και πήγαινα από site σε site, κάπως κατέληξα σε ένα site που το λέγανε Flatlantis, κάπως έτσι. Και συσχέτιζε ουσιαστικά την Ατλαντίδα με το ότι η γη είναι flat. Γιατί όπως σας είπα, αυτοί που πιστεύουν σε μία θεωρία θα βρούνε πάντα τρόπο να τις συσχετίσουν και με άλλες θεωρίες. Τέλος πάντων, λίγο έκαψα μερικά εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά μου φάνηκε τόσο αστείο που λέω θα το αναφέρω στο βίντεο για το Flatlandis. Αυτό πάντως ήταν όλα για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε το βίντεο. Επίσης, ελπίζω να σας άρεσε και το μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι πως το πήγαινα αλλού και βγήκε ένα πάρα πολύ dramatic, ας πούμε,
eyeliner, cut crease, δεν ξέρω τι θεωρείτε. Αλλά εντάξει, έχει πλάκα, είναι συμπαθητικό. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Τα make-up mystery ανεβαίνουν Κυριακές. Συνήθως είναι Κυριακή Παρακυριακή, αλλά δεν είναι στάνταρ. Ειδικά τον τελευταίο καιρό διαβάζω αρκετά γιατί έχω ένα μάθημα να δώσω για πτυχίο κλπ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω όντως να ακολουθήσω το πρόγραμμα. Οπότε ναι, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Θα αφήσω επίσης από εδώ πάνω μια playlist με όλα τα make-up mystery σε περίπτωση που δεν τα έχετε δει ή σε περίπτωση που σας έχει ξεφύγει κάποιο. Εμείς θα τα πούμε στα σχόλια εννοείται γιατί θέλω να μάθω τη δική σας άποψη αλλά και στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά.